Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ιωάννη Χωματά. Είναι διευθυντής ανάπτυξης υποδομών του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, του γνωστού ως ΔΕΣΦΑ. Ήταν και ένας εκ των ομιλητών της ενότητας. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολλά και όλα, Χριστός Ανέστη. Πολύ πολλά. Λοιπόν, με χαρά σας υποδεχόμαστε στο στούντιο να δούμε λίγο αυτές οι δράσεις πόσο βοηθάνε στην ενημέρωση και στο να κάνεις ένα βήμα μπροστά και σαν κοινωνία. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε. Καταρχάς, εμείς πιστεύουμε ότι η ενημέρωση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το κυριότερο στοιχείο για να έχουμε μια επιτυχή κατάληξη του έργου, που το έργο είναι η τροφοδοσία με το φυσικό αέριο καταρχάς της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής και φυσικά η χρήση μελλοντικά του υδρογόνου. Τοπική κοινωνία, τοπική αυτοδιοίκηση, το σημαντικό είναι να συμμετέχουν και για να συμμετέχουν πρέπει να γνωρίζουν. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά βοηθάει στο να διαχυθεί η πληροφορία και να ξέρουμε και εμείς τι ακριβώς γίνεται, γιατί ακούμε φυσικό αέριο, υδρογόνο και δεν ξέρουμε. Να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις και παραπληροφόρηση. Σωστά, σωστά. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Πολλά έχουμε ακούσει από τη διέλευσή μας από όλη την Ελλάδα, σαν ΔΕΣΦΑ και σαν δίκτυο φυσικού αερίου. Καλό είναι λοιπόν και γι' αυτό έχει και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία η συγκεκριμένη μερίδα. Ωραία. Τώρα να έρθουμε λίγο στα δικά μας της Δυτικής Ελλάδας, στην περιφέρεια. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη ΒΥΠΕ Πατρών. Υποδομές πώς πάμε? Είναι ένα βήμα το οποίο έγινε πριν από λίγες μέρες. Προφανώς αυτό αφορά επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την πρώτη φάση της έλευσης του φυσικού αερίου στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος και στην Πάτρα. Έχουν να κάνουν με την αδειοδότηση της ΔΕΔΑ σχετικά με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο θα κατασταθεί στη ΒΥΠΕ της Πάτρας και το οποίο σε πρώτη φάση θα τροφοδοτήσει τη ΒΥΠΕ της Πάτρας και σε δεύτερη φάση ένα αστικό κομμάτι της πόλης. Εκεί υποδεχόμαστε δηλαδή το φυσικό αέριο που έρχεται από τον αγωγό, έτσι για να τα κάνουμε? Όχι, αυτό δεν εντάσσεται στα έργα του αγωγού. Είναι η πρώτη φάση στην οποία θα τροφοδοτηθεί η ΒΥΠΕ Πάτρας και ένα μικρό κομμάτι της πόλης από υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η δεύτερη φάση αφορά τον αγωγό, το έργο το διαχειρίζεται ο ΔΕΣΦΑ. Και ο αγωγός είναι η κεντρική, η ολοκληρωμένη λύση για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο της περιοχής της Δυτικής Ελλάδος και της Πάτρας. Οριμάζει η αγορά με το υγροποιημένο και μεγενθύνεται η αγορά με την κατασκευή και τη θέση λειτουργία του αγωγού. Ο αγωγός, ο οποίος ήδη έχουν επαρθεί οι πρώτες άδειες, ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες μελέτες, είμαστε στη φάση του βασικού σχεδιασμού και έχουμε μια φάση ολοκλήρωσης του έργου, η οποία θα είναι κάπου στις αρχές του 26. Ορίζοντας είναι αρχές 26. Είναι αρχές 26, αρχές 26 να έχει ολοκληρωθεί όλη η ιστορία. Πόσα προβλήματα θα λύσει αυτό το πράγμα? Φαντάζομαι. Πιστεύω ότι δίνει μια τελείως διαφορετική ενεργειακή όθηση στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα παλιό αίτημα και της πόλεως και της αυτοδιοίκησης. Ειδικά με την περιφέρεια είχαμε επανελειμμένες σκέψεις και με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Φαρμάκη και με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Ζαΐμη. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για αυτό το έργο. Έχουν φέρει πολλά προγράμματα που έχουν δείξει ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη νέα ενέργεια που θα έρθει στην Πάτρα, θα δοθούν πολύ καλύτερες προοπτικές και στην αστική κατανάλωση αλλά και στην βιομηχανία και τη βιοτεχνία. Μιλάμε δηλαδή και για τα σπίτια, έτσι. Βεβαίως, φυσικά, μιλάμε για αστική κατανάλωση. Μιλάμε ότι η Πάτρα πλέον και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας εντάσσεται στην ομάδα των πόλεων της Ελλάδος, οι οποίες θα έχουν διασύνδεση με τον αγωγό στο κεντρικό και στις κεντρικές εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Θα φτάνει και μέχρι Αγρίνιο? Υπάρχει σχέδιο, προφανώς σε πρώτη φάση υπάρχει και μελέτη και υγροποιημένο μέχρι Αγρίνιο, αλλά υπάρχουν και μεταβατικά σχέδια πώς μπορούν τέτοιες περιοχές που είναι off-grid, όπως θα είναι το Αγρίνιο, θα είναι σε πρώτη φάση μακριά του δικτύου, να τροφοδοτηθούν και αυτές με φυσικό αέριο. Λοιπόν, με χαρά τα ακούσαμε. Να είστε καλά, κύριε Χωματά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την συμβολή. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα πρέπει να το αναλύσουμε περισσότερο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.